Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Ναι. Πάμε! Ένα, δύο, τρία! Πάντα, πάντα, παιδιά! Πάντα, πάντα! Πάντα, πάντα! Για πάντα! Πάντα, πάντα, για πάντα! Το είχαμε κανονίσει και να το πούμε, αλλά... Νίκο, τι κάνεις! Τζο μου, πώς είμαι είσαι! Καλά εσύ! Πολύ καλά είσαι! Είσαι πολύ όμορφη σήμερα! Ναι, αλήθεια! Γιατί πριν που σε ρωτούσα άμα βλέπω, με έκανες... Εντάξει, off camera, γιατί να το πω! Γεια σας φίλοι μας, Γεωργία Κουτσοκώστα, georgia.io, φυσικά στο Instagram. Νίκος Μάντζος, Νίτα Βζήτα, με τελεία ενδιάμεσα, νίκος.μάντζος φυσικά. Και είμαστε στο πάντα καλοκαίρι. Το βλέπει, δεν είναι πολύ σίγουρη. Είμαστε στο τι λέγει, πάντα καλοκαίρι, παιδιά. Και δεν ξεχνάτε ποτέ να χρησιμοποιείτε το hashtag, α, εδώ τα έχω, hashtag πάντα κατ' παύλα καλοκαίρι. Γιατί είμαστε πού, στο πάντα καλοκαίρι. Εγώ η φορά. Στο Mad TV, παιδιά, εδώ στα φοβερά αυτά στούντιο με πολύ ωραία δροσιά που βλέπω κάποιος έχει ανοίξει την πόρτα και θα φύγει αυτή η δροσιά η ωραία που έχουμε. Κλείστε την πόρτα, σας παρακαλώ, πολύ, αν είναι δυνατόν. Τι κάνετε, μας ακολουθείτε, παιδιά, τα είπαμε αυτά, όχι. Όχι. Ωραία, μας ακολουθείτε σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Φυσικά, Mad TV, ψάχνετε, βρίσκετε και κάνετε τα follow, τα like, τα subscribe. Subscribe θα κάνετε στο κανάλι μας στο YouTube, το Mad TV Greece. Καλά δεν τα λέω. Καλά τα λες. Ωραία. Και φυσικά το hashtag MadTVGreece όπου και αν βρίσκεστε και τώρα μιας και είμαστε και στην καινούργια μας εκπομπή, hashtag πάντα κατ' παύλα καλοκαίρι για να βλέπουμε που είστε διακοπές, τι τρώτε, τι κάνετε, γυμνάζεστε, δεν μας ενδιαφέρει. Μας βλέπετε, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θεωρείς ότι είναι ένα... Γενικά είναι δύσκολο το να γυμνάζεσαι. Ειδικά όσοι πάνε το καλοκαίρι να γυμναστούν δεν έχουν ένα αλφα πρόβλημα Ορφέα. Και β. Για τον Ορφέα το λέει συγκεκριμένα, παιδιά, να ξέρει. Μην παρεξηγηθείτε. Δεν έχουν ένα αλφα πρόβλημα. Μην παρεξηγηθείτε όσοι γυμνάζεστε. Μιλάει συγκεκριμένα για τον Ορφέα. Όσοι πάνε εκεί πέρα τρίτο όροφο. Να τον δείξουμε τον Ορφέα, μπορούμε. Ορφέα, έλα μέσα λίγο να σε δούμε. Ορφέα, έλα λίγο να δούμε πόσο έχουμε. Να δούμε πώς πρέπει να είναι. Να το βάλουμε σε αντιστοιχεία. Συγγνώμη που μιλάω από πάνω σου, αλλά να το βάλουμε λίγο δίπλα-δίπλα με τις αρχικές εκπομπές του Ορφέα. Να δούμε την αλλαγή του. Τη μάζα του. Μπορούμε να κάνουμε αυτό τώρα σε μία 40 λεπτό που θα χρειαστεί να το φτιάξουμε. Έλα μισό λεπτάκι. Κάνε ένα πέρασμα μέσα, μόνο. Φέρε μου το πάντα από εκεί. Να δούμε πώς πρέπει να είναι ένα αυγουστιάτικο σωστό σώμα. Οπό, μπο, 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 μπο. Ορφέα, αυτό είναι το βουνό που κοιτάω συνέχεια πίσω από τις κάμερες. Αυτό είναι το βουνό που κρατάει παρέα εδώ πέρα στην τροφιά μας. Δεν έχει, τι θέλει. Δεν έχει μικρόφωνο, μας λέει ο Ορφέας, παιδιά. Τίποτα, έφυγε. Αυτό ήταν. Παιδιά, έτσι πρέπει να είναι τα αυγουστιάτικα σώματα. Έχασα τα λόγια μου με τον Ορφέα. Βράχη. Βουνά. Πω, αιδιάζομαι αυτή την έκφραση. Πού είσαι, βουνό μου. Με το βουνό. Πω. Λοιπόν, δεν πάμε εμείς τα δικά μας τώρα. Για να πάμε, πάμε, τον πάμε, ναι. Εκεί πέρα στον τρίτο όροφο. Πάμε στα 21 περίεργα facts που σίγουρα δεν έχεις ξανακούσει. Βεβαίως. Ξεκινώ. Για ξεκινώ. Γιατί μετά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η τεχνολογία για το πώς φτιάχνεται το τσιμέντο χάθηκε για 100 χρόνια. Τι λένε, παιδί. 100 χρόνια δεν ήξεραν οι άνθρωποι πώς θα ξαναφτιάξουν τσιμέντο. Φαντάζεσαι οι πρώτοι που ανακάλυψαν τη φωτιά να χάθηκε η συνταγή. Εγώ δεν ξέρανε πάλι. Εγώ σκέφτηκα αυτούς που είδαν το τσιμέντο πρώτη φορά και λέγανε τώρα αυτό τι να είναι. Γιατί δεν ξέρανε πώς φτιάχνεται. Οπότε απλά βλέπανε ένα τσιμέντο και λέγανε ωραίο, αλλά τι είναι. Γιατί οι υπόλοιποι δεν θα ξέρανε εκεί πέρα από τον περίγυρο. Από παλιά, από ιστορίες λες, ότι αυτό ήταν παλιά τσιμέντο. Το ξέρανε οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Τι είχε τώρα μια διαφήμιση, αλλά δεν θα την πω γιατί έχει τοποθέτηση προϊόντα. Όχι βέβαια, μην κάνει τέτοια. Πάω κατευθείαν στο νούμερο 2, που είναι και πολύ σύντομο και ωραίο. Τα πουλιά, παιδιά, δεν ουρούν. Τι λες. Ναι. Αποκλείεται. Ναι, ναι, και όμως το κρατάνε όλο. Και κάποια στιγμή όταν φύγουν. Πάει το νερό, εξατμίζεται. Τώρα θα σε ρώταγα αν πίνουν νερό τα πουλιά, αλλά πίνουνε. Πίνουνε νερό. Πώς ζουνε, θα μου πεις. Και εδώ υπάρχουν και. Πώς λέγονται αυτά τα ρολόγια που βγαίνει έξω και κάνει κουκού. Ναι. Και πίνει νερό καμιά φορά. Ενίοτε. Α, έχεις δει πιο ενισχυμένα ρολόγια εσύ. Πίνουν και νερό. Εγώ νόμιζα μόνο ότι βγαίνει. Οκ. Okay. Αυτό κατουράει του κούκου εκεί πέρα με το ρολόι. Δεν έχω δει. Δεν έχεις δει τίποτα. Και δεν έχω δει και ευαίσθητη περιοχή για το πουλάκι. Α, δεν έχει το πουλί πουλί. Δεν θα έχει. Α, έχει. Αλλά δεν ξέρουμε αν ουρεί. Θα έχει. Εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Λοιπόν, περίπου 159.635 άνθρωποι θα πεθάνουν την ίδια μέρα με σένα. Oh my god. Τέλεια. Δηλαδή, μην το θεωρείς τόσο τραγικό γεγονός. Τι πράγμα. Α, δεν έχει, μαθαίνω εγώ, η παιδιά για τα πουλιά. Δεν έχει το πουλί πουλί. Έχουμε ανοίξει κι άλλη εκπομπή από εκεί. Να βάλουμε ένα παραθυράκι. Live με τέτοιο. Είναι δυνατόν. Μπορεί.
Δεν έχει. Επιμένω. Ωραία. Το σχόλιο παρακαλώ για το ότι περίπου 159.635 άνθρωποι θα πεθάνουν την ίδια μέρα με σένα. Εντάξει, δεν με κάνει να νιώθω καλύτερα. Δεν μιλάω σε σένα. Μιλάω στον άνθρωπο που μας είπε το πουλί δεν έχει πουλί. 159.635 άνθρωποι θα πεθάνουν την ίδια μέρα με σένα. Δεν σε κάνει να νιώθεις λιγότερο σημαντικός. Του κόπηκε το χαμόγελο εγώ πάντως, έχω να σας πω. Δεν μπορεί να μας απαντήσει γι' αυτό. Δεν σε κάνει να νιώθεις λιγότερο σημαντικός. Λες, ναι, μάλλον θα έπρεπε να με κάνει να νιώθω λιγότερο σημαντικός. Δεν είναι λίγο σαν τη φωτογραφία που βγήκε, που κυκλοφόρησε από την NASA με όλους αυτούς τους γαλαξίες και τα αστέρια που λες, ξέρεις εγώ ποιος είμαι. Πόσο ανούσια είναι αυτή η ερώτηση. Με μπροστά σε ολόκληρο το γαλαξία. Λέει, θα πεθάνουν την ίδια μέρα με σένα περίπου 160.000 άνθρωποι. Εντάξει. Εσένα θα σε κλάψουν πολύ, φυσικά. Εμένα θα με κλάψουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άλλους τόσους θα κλάψουν για τους υπόλοιπους 160.000. Οι άλλοι 159.634 δεν τους βλέπω καν. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και πάμε πάλι, κυνηγάμε την ουρά μας. Πάω στο επόμενο που έχω. Τα εγκεφαλικά σου κύτταρα ξεκινούν να πεθαίνουν από τη στιγμή που γεννιέσαι. Έτσι εξηγείται. Τέλος. Έτσι εξηγείται, Νίκο Μάτζο. Mm-hmm. Τι εξηγείται έτσι. Δεν έχει μείνει τίποτα, ολοκαύτωμα. Ναι. Ναι. Από την αρχή τη σεζόν μέχρι τώρα βλέπεις πως είμαστε. Τίποτα. Ναι. Όσο πάμε χειρότερα, πρέπει να ξαναγεννηθούμε τώρα. Μπας και έρθει κανένα πίσω. Ναι, λοιπόν, άκου το να δώσεις ένα smartphone σε ένα παιδί έχει παρόμοια εθιστική ικανότητα όπως το να του δώσεις ένα γραμμάριο κοκαίνη. Υπάρχει περίπτωση τώρα αυτό να ισχύει. Για να το λέει, ξέρω εγώ. Θα μου πεις και μετά μακριά τα smartphone από τα παιδιά. Ενώ την κοκαίνη, άφοβα. Μην έχετε θέμα, όχι παιδιά, τι είναι αυτά που λέμε. Ναι, εγώ το πιστεύω ότι είναι τόσο εθιστικό. Γιατί ναι. Ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει μέχρι που έχει το όριό του. Καλά, πάω στο νούμερο 6. Ωραία. Ο Chris Farley, παιδιά, ηχογράφησε περισσότερο από το 85% του ρόλου του ως Shrek πριν πεθάνει το 1997. Και ποιος τελικά έδωσε τη φωνή στο Shrek? Μήπως το έδωσε αυτός, το 97%, το, πόσο το 85%. Είπες, το 85%. Ναι, το 85%. Και κάποιος άλλος έδωσε το υπόλοιπο. 15. Τι ήτανε, το υπόλοιπο βρυχυδμί. Ναι, μπορεί να ήταν αυτά τα... Όταν μεταλλάσσετε. Ναι, που δεν χρειάζεται να λέει. Μπορεί να ήταν και πολύ ίδια η φωνή τους. Δεν νομίζω, να βρήκαν κάποιον. Πόσο σύνηθες είναι αυτό. Καθολού. Δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι πρώτα θα ηχογραφήσω από την αρχή ολόκληρη την ταινία. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πώς να το... Δεν έχουμε, ναι. Πού να το... Αχ, πες, που να το βασίσουμε όλο αυτό. Αυτό. Λοιπόν, το 2005 η Κίνα κοινοποίησε μία μελέτη σχετικά με την κατάρρευση του Μπανκίο Ντάμ. Βεβαίως. Που οδήγησε στο θάνατο 171.000 ανθρώπων. Άρα εκείνη την ημέρα 171.000 άνθρωποι πέθαναν, μαζί τους στον καθένα άλλοι 170.000. Άρα εκείνη την ημέρα είχαμε το τέλος του κόσμου. Χαμός. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που κάποιος μάθαινε για την καταστροφή και συνέβη το 1975. Ωραία θέματα όμως, έτσι. Δηλαδή. Πολύ ευχάριστα. Πολύ εύθυμα. τα πάω στο επόμενο. Τα μωρά μαθαίνουν την τέχνη της χειραγώγησης σε ηλικία 6 μηνών. Άμα του λες το παιδί, μην πας στην πρίζα. Γιατί άμα πας, δεν θα φας γλυκό. Τζιζ. Ξέρω εγώ. Στου 6 μήνες δεν λέτε και πράγματα μωρά. Το κορίτσι είναι κατάλληλο για μάνα. Γιατί ρε, εσύ. Άμα πας στην πρίζα, θα. Ναι, το θεωρεί. Όχι, εντάξει, θέλει λίγο πιο χαλαρά, ρε παιδιά. Το λες ένα είδος χειραγώγησης. Λοιπόν, λυσοφοβία ονομάζεται ο φόβος ότι θα οδηγηθεί στην παράνοια. Να πω ότι αυτό σίγουρα θα είναι συχνό σε ανθρώπους που πάσχουν από κρίση πανικού, που αντιμετωπίζουν κρίση πανικού. Γιατί η κρίση πανικού, φίλοι μου, θα πω αυτό, θα το ολοκληρώσω στα σύντομα. Όχι, ρε, κάνε δουλειά σου. Λοιπόν, όταν παθαίνεις κρίση πανικού, ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το συνέστημα ότι νιώθεις ότι θα τρελαθείς. Αυτό είναι που σε φοβίζει περισσότερο και μετά η κρίση πανικού επιδεινώνεται. Γιατί εσύ νιώθεις την κρίση πανικού ότι τρελαίνεσαι. Ότι χάνεις τα λογικά σου. Εν είσαι σώος. Λοιπόν, όμως υπάρχει ένα τεράστιο τείχος, φίλοι μου, από την κρίση πανικού που συμβαίνει σε πολύ φυσιολογικούς και υγιείς ανθρώπους προς την παράνοια και την ψυχοπάθεια κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Πάω στο νούμερο 10. Οι περισσότεροι serial killers γεννήθηκαν τον μήνα Νοέμβριο. Για ένα μήνα. Οχ, Ορφέας είναι Νοέμβριο. Σκορπιοί. Ναι. Πώς. Εγώ για ένα μήνα την γλίτωσα. Τίποτα. Δεν ξέρω. Πάμε να φύγουμε. Το είδα στο μάτι του πώς γυαλίζει το Ορφέα. Τον έχω δει από την αρχή τη σεζόν. Εγώ τα λέω, αλλά δεν με ακούτε. Πόσο Νοέμβριο, Ορφέα. 7 Νοέμβρη. 7. Γιατί κάνω έτσι για το 7. Το 7 είναι ο τυχερός μου αριθμός, Αντώνη. Αλήθεια. Ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου το 7. Εντάξει, τι να κάνω. Πού το Νοέμβριο. Λοιπόν, ο Κασκαντέρ του Ντάνιελ Ράτκλιφ, άμα τον λέω σωστά, έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω. Ναι. Επειδή τον πέταξαν σε έναν τοίχο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την ταινία Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Όταν λέει τον πέταξαν σε έναν τοίχο, πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό?
Εντάξει, κοίτα, οι κασκαντέρ είναι εκεί για να κάνουν τη δύσκολη δουλειά. Εντάξει, γι' αυτό δεν βάζουν τους ηθοποιούς και βάζουν κασκαντέρ. Ναι. Ωστόσο, πόσο δυσάρεστο και δεν θέλω να τη συνεχίσω τη συζήτηση. Μήπως... γιατί είμαστε μεσημεράκι εδώ πέρα πάντα καλοκαίρι. Είμαστε πάντα καλοκαίρι. Αλλά μήπως ήταν εκείνο το επεισόδιο. Το επεισόδιο. Το, η ταινία. Ούτε εγώ έχω δει. Απλά έχω δει αποσπασματικά. Κανένα, έχουν βγει και 40. Μήπως ήταν εκείνο το επεισόδιο που. Επεισόδιο πάλι. Εκείνη η ταινία τέλος πάντων που πετάγανε με τις κούπες. Άσε. Με τον αγώνα, εγώ λέω. Όχι το συγκεκριμένο αυτό που κυνηγάγαν. Α, ήταν η τελευταία σκηνή. Τέλεια, παιδιά, δεν έχω ιδέα. Α, δηλαδή, break. Συγγνώμη να κάνω μία ερώτηση. Ήρθε η ώρα. Την Τάνια, άμα το γνωρίζει. Την Τάνια. Τάνια, μας ακούς. Η Τάνια μας ακούει. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, με ποιον μίλησες εσύ στο ακουστικό? Εγώ μιλάω με όλους στο ακουστικό. Μου μιλάνε όλοι. Ποιος είπε για την τελευταία σκηνή? Ο Κώστας μου είπε για την τελευταία σκηνή. Ωραία, Κώστα, να κάνω μια ερώτηση. Θεωρείς ότι ο Κασκαντέρ συμμετείχε σε εκείνη τη σκηνή και εφόσον ήταν η τελευταία, χρησιμοποίησαν το υλικό ή αφαίρεσαν το υλικό μετά το ατυχέσιμο? Χρησιμοποίησαν το υλικό, μαθαίνω. Όχι, ναι. Ωραία. Πάμε σε break. Ναι, πάμε σε Coconut Tree από τα VMA του 2011 και επανερχόμαστε. Εντάξει, βουνό μου. Όχι, έλα, ρε, κακοί είμαστε. Κακοί είμαστε. το είχα ξεχάσει πως συνεχίζεται αυτή η ατάκα, η απέσια κατά τα άλλα. Απέσια ατάκα, παιδιά. Κάντε μία χάρη στον εαυτό σας και στους υπόλοιπους γύρω σας. Μη λέτε, όχι, ρε, κακοί είμαστε. Ναι, ευχαριστώ. Και μη λέτε βουνό μου γενικά ή το μη βάζετε... Το βουνό είναι ωραίο, ρε. Γιατί, όχι. Θα σου πω εγώ. Τι κάνεις, τσακαλάκο μου, τι κάνεις, βουνό μου. Ρε, βουνό. Και στα story του μεταξύ δεν το λένε, δεν το γράφουνε βουνό. Βάζουνε τη μπλακιά, ξέρω εγώ, το emoji. Το Everest. Πολύ καλό. Μπράβο, παιδιά. Από κακουριά. Φουό, καλά. Πολύ καλά τα πάμε. Συνεχίζουμε με τα περίεργα μπορούμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε με τα περίεργα facts, φυσικά. Άκου, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθεις ανακοπή καρδιάς στις Δευτέρες. Δεν θεωρείς ναι, ότι η Δευτέρα, δεδομένου ότι τη λέμε τσαγκαροδευτέρα, δεν είναι από τις αγαπημένες μας μέρες και αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι παγκοσμίως. Δηλαδή έχουν βγει memes, έχουν βγει quotes που μιλάνε για τη Δευτέρα. Mm-hmm. Σου λέει ο άλλος, δεν φταίει η Δευτέρα, φταίει η μίζερη ζωή σου. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, σε περίπτωση που. Πώς καταλήξαμε να παθαίνουμε ανακοπές και να είμαστε μίζεροι, δεν καταλαβαίνω. Να πω κάτι. Για πες. Τη Δευτέρα δεν θεωρείς ότι άμα εσύ την ξεκινάς, συγγνώμη Στέφανε, σου έχω πάρει τα αυτιά με τον μπαλόνι. Όχι. Νομίζω δεν τον ενοχλεί, ίσα ίσα κάνει και ένα χαλάκι σε όλα αυτά που λέμε. Ναι, λέγε ρε. Λέγε θα πάω στο 14. Λοιπόν, όχι. Θέλω κάτι να πω. Δεν θεωρείς ότι τη Δευτέρα, αν πρόκειται εσύ να την ξεκινάς, με το mentality ότι ρε παιδί μου, πω πάλι Δευτέρα. Θα πάει όλη εβδομάδα έτσι. Όχι, ότι συσσωρεύεται έτσι μια αρνητική ενέργεια, μια δυσαρέσκεια, ένα πράγμα. Το οποίο μπορεί πιο εύκολα να σου προκαλέσει και ανακοπή καρδιά. Δηλαδή, αν πρόκειται να πας ανακοπή καρδιά, δεν την πας την Κυριακή που είσαι στο Τσεκυρκέφ και το Σάββατο, που είσαι ωραία. Που λες επιτέλους Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα το πας Δευτέρα. Ναι. Που λες άντε πάλι. Ανακοπή. Δεν είμαι καλά. Κυριακή είναι χειρότερη, όντως. Κυριακή βράδυ ξεκινάνε όλα. Και λες πω. Εντάξει, μέχρι να δράσει λίγο η μιζέρια για Δευτέρα. Ξυπνάς με τη μιζέρια, λες εσύ, και ανακοπή κατευθείαν. Είναι. Εντάξει, okay. Οπότε, παιδιά, ναι. Οπότε, παιδιά, προσοχή, τι λέμε τις Δευτέρες που ξυπνάμε. Σας θέλω power, έτσι, μην πάθει κανείς τίποτα. Πάω στο νούμερο 14. Μπράβο. Στη Γαλλία, παιδιά, μπορείς να παντρευτείς ένα νεκρό αν είσαι σε θέση να αποδείξεις ότι είχε την πρόθεση να σε παντρευτεί όσο ζούσε. Εγώ κάπου εδώ. Λες να παρετηθείς. Υπογράφω την παρέτησή μου. για να σου πω. Τώρα ξέρεις τι. Πού βασίζεται αυτό? Που ξέρεις εγώ πόσο ανοιχτός είμαι σε γάμους περίεργους. Ναι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Να σου πω εγώ ένα σκεπτικό. Ναι. Είμαι εγώ σε σχέση μαζί σου. Mm. Και εσύ κάτι παθαίνεις, χτύπα ξύλο, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Σκέψου και τους άλλους 165.000 που θα πεθάνουν μαζί μου. Λοιπόν, άκου. Εσύ κάτι παθαίνεις. Ναι. Χτύπα βάλει ξύλο. Κουνήσου και λίγο. Λοιπόν. Εμείς τώρα ήμασταν νέοι, θέλαμε να κάνουμε τη ζωή μας, ήμασταν ερωτευμένοι. Ναι, ναι. Είμαστε. Καλή ώρα. Καλή, έτσι, μια Δευτέρα. Αυτή που μας έρχεται. Για πες. Εμείς ήμασταν ερωτευμένοι, είχαμε σχέδια κτλ. Ναι. Εγώ τώρα, σαν γυναίκα που έχω μείνει πίσω, θεωρητικά χείρα, αλλά πρακτικά όχι. Ναι, ναι. Θέλω να θρηνήσω με τον τρόπο που θα θρηνούσα. Δηλαδή, ήθελα εγώ να σε παντρευτώ, μου είχες πει ότι θέλεις να παντρευτούμε και να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας μαζί. Θέλω να πραγματοποιηθεί αυτό. Δεν πειράζει που πέθανες.
Πειράζει δηλαδή, αλλά κατάλαβε. Δεν πειράζει και εσύ τώρα, μην κολλάς σε λεπτομέρειες. <ρε. laughs> Θα έχει μια ωραία φωτογραφία μου δίπλα. Ότι θα πραγματοποιήσω το όνειρό μου δεδομένου ότι μπορώ να το κάνω. Πολλά έξοδα όμως, και κηδεία και γάμο. Μετά. Όπα, φίλε, όχι, πολύ, πολύ άτομο. Απλά είπα να το αιτιολογήσω με κάποιο τρόπο. Να βρω ένα σκεπτικό. Οκ, το ακούω, αλλά. Αλλά βρε, παιδί μου, είναι θέλω και αυτό. Θέλω να μου πει και πώς θα αποδείξει ότι εγώ ήθελα να σε παντρευτώ. Απλά θέλω να πω κάτι. Με ένα μήνυμα. Θα στο στείλω σε μήνυμα πρώτα σιγά μου. Θα μου είχε στείλει μήνυμα για παράδειγμα. Λίγο πριν πεθάνω. Είσαι γυναίκα τη ζωή μου, θέλω να σε παντρευτώ. Λίγο πριν πεθάνω, θα σου στείλω μήνυμα σα. Όχι, κάποια στιγμή στη ζωή μα την συμβιωτική. Και να είσαι έτσι. Μισό παιδιά, το έχω. Όχι, όχι, περίμενε. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι άλλο. Ότι ρε παιδί μου, υπάρχουν οι άνθρωποι που καλώς κακώς είναι στη ζωή. Καλώς κακώς, κακώς. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει στη ζωή αυτό. Ότι κάποιοι έρωτες καταλήγουν άδοξα λόγω. Ναι, το ότι κάποιος φεύγει από τη ζωή, ναι. Αλλά υπάρχει η αφοσίωση μετά το θάνατο. Δηλαδή ότι μια γυναίκα που έχει ερωτευτεί θα παραμείνει αφοσιωμένη στον άντρα της. Ή νιώθει την ανάγκη να παραμείνει αφοσιωμένη στον άντρα της. Άρα και κάπως έτσι ότι το. Το κλειδώνει. Okay. Έχει λογική αυτό που σου έχει λέω. Πάρα πολύ λογική. Πάμε στο επόμενο. εγώ το λέω το επόμενο. Εσύ το λες το επόμενο. Εγώ το λέω. Για πες. Λοιπόν, τα άλογα δεν κάνουν με το. Γιατί δεν έχουν στόμα και καλά, ξεκινάμε πάλι. Εντάξει. Δεν έχω δει κανένα να κάνει αλήθεια. Ρε φίλε, συγγνώμη. Το στομάχι εκεί κάτω. Πλάτη, ανεβαίνει ένας λαιμός. Το... Δηλαδή. Δύσκολο. να ανέβει, λες εσύ τώρα. Δύσκολη ναι. Η ανωδική πορεία. Άρα ούτε hangover ούτε τίποτα τα άλογα. Έχει δίκιο ο Ορφέας. Ο Ορφέας είπε μεγάλη πατάτα. Α, και ο Κώστας έχει ένα δίκιο, ότι δεν ανακατεύονται, λέει, επειδή από το τρέξιμο έχουν συνηθίσει αυτό το... Μου έρχεται. Μήπως λες γι' αυτό να κάνω το... Θεέ μου, τι ακούω σήμερα. Πάω στο νούμερο 16. Πήγαινε. Καλά, όχι πάω εγώ, ναι. Σφιγκοφωλιές, παιδιά, που κόλλησαν στις μηχανές. Ήταν η αιτία για την πτώση δύο εμπορικών αεροπορικών γραμμών που κόστησαν τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Πω, βάλε στον καθένα άλλες 160.000. 160.000 τον καθένα από τους 200. Φύγαμε. Πόσο... Είναι καλά σου λέει ρε ο Κώστας. το σε μένα το λέει, αλλά για να τα ακούσεις εσύ. Είναι μέσα στους 160.000 που θα πεθάνε μαζί σου. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο ρε Κώστα. Πω, έχουμε φάει πολύ κόσμο. από σφιγκοφωλιά τώρα, πού ήταν η σφιγκοφωλιά. Λες ότι ήταν στον πιλότο και να τον τσιμπάγανε. Λέει ότι κόλλησαν στις μηχανές. Τι λέει το στόμα. Α, λέει τέτοιο πράγμα, ε. Σφιγκοφωλιές που κόλλησαν στις μηχανές ήταν η αιτία για την πτώση δύο αεροπορικών. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ναι. Το οποίο είναι το νούμερο 19. Πολύ ωραία. Η ηρωίνη πρωτοβγήκε στην αγορά ως ουσία που θεραπεύει τον εθισμό στη μορφίνη. Καλά πήγε αυτό. Φίλε μου, ποιος να το σου ξέρε ότι τόσα χρόνια αργότερα... Σου στη μορφίνη, ας το πάνω μου. Θα εθιστεί στην ηρωίνη. Μπράβο. Θέλεις να γιατρευτείς. Δεν δουλεύει. Ναι. Γιατί, μια χαρά. Καλά πήγε, παιδιά. Το ίδιο επιβλαβές. Και χειρότερα δεν ξέρω μήπως είναι. Νομίζω. Πάω στο επόμενο, το νούμερο 20. Ναι. Έχουμε το... 1721, παιδιά, μια γυναίκα από τη Σκωτία, ονόματι Margaret Dixon, κρεμάστηκε για το φόνο του νοθού παιδιού της λίγο μετά τη γέννησή του. Νόθου. Καθώς μετέφεραν σε καροτσάκι τη σωρό της, εκείνη ξύπνησε ζωντανή και επειδή η ποινή της επιβλήθηκε... Επειδή η ποινή που της επιβλήθηκε είχε εκτελεστεί, ήταν ελεύθερη να φύγει. Δεν έχω καταλάβει το Χριστό. Ούτε εγώ. Πάμε πάλι. Το 1721... Κρεμάστηκε για την ποινή της και μετά ήταν ζωντανή από την κρεμάλα. Κρεμάστηκε για το φόνο του νόθου παιδιού της λίγο μετά τη γέννησή του. Δηλαδή, σκότωσε το παιδί της αφού γεννήθηκε. Ωραία. Και μετά πήγε να αυτοκτονήσει. Και κρεμάστηκε αυτή. Την κρεμάσανε. Ναι, ναι, ναι. Την κρεμάσανε αυτή. Ναι. Καθώς μετέφεραν σε καροτσάκι τη σωρό της, εκείνη ξύπνησε ζωντανή. Και επειδή η ποινή που της επιβλήθηκε είχε εκτελεστεί, ήταν ελεύθερη να φύγει. Σαν να λέμε ότι σε βάζω στην ηλεκτρική καρέκλα. Ζεις. Επιβιώνεις και σου λέει εντάξει, εμείς το κάναμε αυτό που είχαμε να κάνουμε. Τη βάρδια μας την κάναμε, έλα φύγε. Γεωργία Κουτσοκώστα, τικ, ελεύθερη. Καλά, εννοείται ότι η θανατική ποινή δεν. Ας μην πιάσουμε τέτοια συζήτηση. Εντάξει, μιλάμε για το 1721, βέβαια. Ναι, 1721. Πάμε στο επόμενο. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε πράξεις. Λοιπόν, το Facebook έχει ένα εργαλείο, λέει, που σε επιτρέπει να ορίσεις ποιος θα χειριστεί το λογαριασμό σου αφού πεθάνεις. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα weird facts που βάλαμε, ψάξατε κάτι λέξη κλειδιά τύπου θάνατος, φόνος, μιζέρια. Γιατί το λες αυτό, είναι όλα πάρα πολύ εύθυμα. Mm-hmm. Μα να μην ξέρουμε και τι θα γίνει το Facebook αφού φύγουμε από τη ζωή. Έτσι, όχι. Θα είναι ένας λογαριασμός και θα κυκλοφορεί και θα μου γράφουν οι άλλοι συλληπιτήρια. Αυτό κρίμα, ήταν καλό παιδί και δεν θα υπάρχει κάποιος να απαντήσει.
Φαντάζεσαι τέτοιο πράγμα να συμβεί. Να μπει κάποιο στο λογαριασμό σου, ενώ εσύ έχει καταλήξει, να μπει κάποιο στο λογαριασμό σου και να στείλει πολύ απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκεφτήκατε. Όχι. Αυτό θα το λέει από το όνομά μου θα το λέει. Όχι, πάμε στο βάλ το τέρμα του Νίκου Οικονομόπουλου να ηρεμήσουμε. Βάλ το τέρμα. Σ' αγαπάω εσένα. Οπα. Πώς σκοράρει ο σεντερφόρ, αλλά και η ασίστ ήταν πολύ καλή. Πώς είμαστε? Καλά εσύ. Τι σε βλέπω πολύ καλά, σε πήρε λίγο από κάτω το προηγούμενο θέμα. Όχι, μέσα στη ζωή είναι όλα, Τζο. Ναι. Αυτό, θέλω να το θυμάσαι αυτό. Έχεις ορίσει ότι με έχει πάρει από κάτω χωρίς να με έχει πάρει από κάτω. Α, εντάξει, ωραία, με πήρε εμένα βασικά λίγο, γι' αυτό πάνω το μεταδώσω και σε σένα. Κάνεις καθρεφτισμό. Ναι, κάνω αυτό ακριβώς. Πού το κατάλαβες? Λέω, ας κάνω λίγο καθρεφτισμό τώρα. Άκου. Ναι. Εγώ λέω να προχωρήσουμε κατευθείαν στο επόμενο. Πάμε λίγο γρήγορα, ναι. Γιατί σήμερα παραέχουμε γελάσει και κούρασες. Και γελάγαμε με θανάτους εντωμεταξύ. Τι ωραία. Λοιπόν, ναι, όντως. Λοιπόν, ακούστε. Τα μωρά που γεννιούνται τον Αύγουστο έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα μάθετε ευθύς αμέσως. Δεν μιλάμε τώρα για ζώδια, μιλάμε για παιδιά που έχουν γεννηθεί το μήνα Αύγουστο. Δηλαδή, μιλάμε για. Παιδιά που έχουν γεννηθεί το μήνα Αύγουστο. Σε βοηθάω, ρε παιδί, να τα. Δεν αντέχω. Έλα, πε. Μιλάμε για. Βλέπεις, τι έπαθες, για λιοντάρια. Για λιοντάρια. Δύσκολο είναι το μετά. Για λιοντάρια. Βγαίνει λίγο. Ναι, οκ. Okay. Στη μετάβαση του Παρθένου. Mm-hmm. Δηλαδή, πιάνει και κάποια παρθενάκια. Mm-hmm. Άκου να δεις τώρα. Τα παιδιά αυτά είναι πιο χαρούμενα και ευδιάθετα. Το πιστεύω. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, εξετάζοντας τις περιπτώσεις 58.000 μωρών, εκείνα που είχαν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαν υψηλότερο δείκτη υπερθυμίας σε σχέση με τα παιδιά που γεννήθηκαν τις άλλες εποχές. Αυτό σημαίνει πως έχουν πιο έντονο το αίσθημα της χαράς και της ενεργητικότητας και αντιμετωπίζουν τον κόσμο και τη ζωή πιο θετικά και με περισσότερη αισιοδοξία. Έχω κάποια παραδείγματα στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Παρθένων, που είναι τέλη Αυγούστου, οι οποίοι είναι πραγματικά αυτό που περιγράφω τώρα. Τα μωρά του Αυγούστου λοιπόν είναι λιγότερο μελαγχολικά και είναι πολύ πιθανό αυτό να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι έγκυες γυναίκες έχουν πιο θετική διάθεση την άνοιξη έως το καλοκαίρι. Το ξεπέταξα. Πάρα πολύ ωραία. Θες να πεις και το επόμενο? Αμέ. Όχι, πλάκα κάνω. Να σου πω και εγώ κάτι. Είναι αφηρημένα και άτακτα παιδιά. Ναι, φίλε! Τα παιδιά που έχω τώρα στο μυαλό. Ναι! Ναι! Τικ και σε αυτό. Άστο, τικ, το βάζω. Μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Queensland στην Αυστραλία αναφέρει πως τα μωρά που γεννιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πιο πιθανό μεγαλώνοντας να δυσκολεύονται να μοιραστούν, να συγκεντρωθούν, να κάνουν φίλους και να προσφέρουν βοήθεια σε σχέση με τα μωρά του χειμώνα. Ισχύει. Εγώ, παιδιά, είμαι κατά χείμωνο, ε. Μια χαρά όμως είμαι άτακτος. Θα πω εγώ στο University of Queensland στην Αυστραλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι κι άλλα. Κι άλλα τι. Ότι κι άλλα άτομα είναι άτακτα, αλλά δεν έχεις όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφεις τώρα. Ναι. Δηλαδή, ζυγίζουν περισσότερο. Αυτό αποκλείεται. Σε μια σταλίτσα άνθρωπος. Εγώ. Μη δεις πώς γεννήθηκα. Πώς. Σαν τα 40 πάντα που έχουμε εδώ πέρα μαζί. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους τα μωρά του Αυγούστου γεννιούνται με μεγαλύτερο βάρος και σύμφωνα με τις στατιστικές τον Αύγουστο, ο μέσος όρος του βάρους γέννησης των βρεφών είναι αισθητά μεγαλύτερος από τις υπόλοιπες τρεις εποχές. Και εδώ που τα λέμε, ποιος δεν παίρνει κιλά το καλοκαίρι. Ναι, ισχύει αυτό. Εγώ πάντα δυνατίζω το καλοκαίρι. Εκτός από φέτος που είχα μια πολύ στρεσογόνα περίοδο που έφαγα. Λέω, θα κάνω, θα φάω. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βοηθάει και λίγο το φαγητό έτσι για να. Ξεχαστεί. Ναι, δηλαδή, αλλά κατά τα άλλα δεν έχει υπάρξει καλοκαίρι στη ζωή μου που να έχω παχύνει. Ναι. Εσύ? Εγώ το μόνο καλοκαίρι που είχα παχύνει ήταν στην Κύπρο. Που ήταν αστρατό. Ναι. Άρα κανονικά το καλοκαίρι δεν είναι ότι παίρνουμε βάρος. Ναι. Άρα ψέματα μας λένε. Γιατί η έρευνα δεν πέρασε. Η θερμοκρασία, η δρόνη, δεν έχει την ίδια όρεξη για φαγητό. Τίποτα. Ψέματα λέει, παιδιά. Εγώ την κόβω αυτή την έρευνα. Τέλος δεν μου αρέσει καθόλου. Σε δυο μόνο μάτια. Αναστάσιος Ράμος. Okay. Και φεύγουμε για να παίξουμε παιχνίδι μετά εδώ πέρα. Ναι, ωραία, τέλεια. Φύγαμε. Να σου πω τι έγινε πριν το break, έσβησα. Ναι, ναι, τίποτα. Λες, έλα, βάλε, φύγαμε βάλε, σε break, βάλε. Τέλεια. Βάλε 2 ευρώ. Κάτσα να ρίξω. Πες μας και ένα τραγούδι τώρα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ναι. Η διάθεση είναι... Στα ύψη. Στο τσακίρ. Στο τσακίρ, στο... Πώς λέγεται το άλλο. Τσακίρ και φύ. Το ζενίθ. Στον 7ο ουρανό. Α, το ναδίρ και το... Καλά, άστο. Άστο. Μπράβο. μπορούμε να πάμε στην παντομήμα γιατί να μιλήσουμε δεν μπορώ, εγώ τουλάχιστον. Βλέπεις. Ό,τι λέω το εννοώ όμως. Ναι, είναι κατευθείαν. Θα σηκωθούμε τελικά, μαθαίνω. Ωραία, θα σηκωθούμε ναι. Και θα κάνουμε παντομήμα, παιδιά. Με ζώα. Μπράβο. Θα ναι. Κάνουμε δηλαδή ό,τι περιγράφουμε είναι ζώα. Ωραία. Το οποίο σημαίνει, Νίκο Μάτζο μου, ότι δεν χρειάζεται. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ θα περιγράφω. Τα ζώα. Με διαφορετικό τρόπο από ό,τι πιστεύεις. Τώρα, εγώ δεν θα κάθομαι να κάνω okay. Σκύλο, ας πούμε, κάτω. Αυτό εννοώ. Ναι. Να κάνω γιόγκα εδώ.
Κατάλαβες. Ναι. Οκ, για πάμε, για πάμε. Κατάλαβες. Ψιλοκατάλαβες. Α, εγώ. Ναι, εσύ ξεκινάς. Αφού σηκώθηκες. Ξεκινάω, ναι. Λοιπόν, ναι, πάω εδώ στο πλατό μας. Ναι, ναι, ναι. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ωραία. Και ξεκινάω με το πρώτο. Το περίεργο θα ήταν να ξεκινήσει με το δεύτερο. Θα σταματήσει τώρα να μιλάω, να συγκεντρωθώ. Έχεις δίκιο. Ωραία. Αλλά άμα δεν μιλάει και κανείς. Ξέρετε, σκέφτομαι τώρα πώς θα το περιγράψω. Για δώσε. Εντάξει, εγώ απλά θα περιγράφω. Ναι. Ό,τι γίνει. Ωραία. Περιγραφή λέγεται αυτό. Παντομήμα. Κατάλαβες, τώρα χαίστηκα. Όπα, και εσύ. Έχει να κάνει με το ζώο, μήπως αυτό που είπες. Παιδιά, πρέπει να το ξαναπάμε. Όχι, βρε. Έχουμε τέτοια προβλήματα εμείς εδώ. Όχι, καλέ! Καλέ, κάτσε εκεί που είσαι. Και ξαναπες το μάθες, δεν έχουμε θέμα. Είχαμε. Πάμε στην Καμίλα. Εντάξει, παιδιά, το έκαψε το παιχνίδι. Καμίλα! Πω, πω, ρε, την κάνεις ίδια, ρε, φίλε, αλήθεια. Φανταστικό. Για πάμε στο επόμενο. Παιδιά, τι έχει συμβεί. Πες το, πες το. Τι έχει συμβεί στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν. Μήπως δεν σου ρίξα 2 ευρώ, ήταν μόνο ευρώ. Πάμε στο επόμενο, Νίκο Μάτζο, σε βαρέψου. Πάμε, ναι. Κάνουμε εκπομπή εδώ. Τέλεια, ναι. Δεν είμαστε παιδιά, χαρά. Ωραία. Φτιάξω για τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, άκου. Λαγός. Άλογο. Μπράβο. Έχει τέτοια αυτιά το άλογο. Εντάξει, οκ. Okay. Θα μπορούσε. Δεν ξέρω τι αυτιά έχει το άλογο. Ναι, τέτοια έχει. Ναι, οκ. Okay. Έκανε φάουλ όμως το. Δεν είναι παντομήμα. Φάουλε, ωραία. Είμαστε 2-0 εσύ. Ωραία, μπράβο. Εντάξει. Τέλεια. Ωραία. Τρίτο. Ναι. Κιάλια. Κουκουβάγια. Πάντα. Και έλεγα δεν θα το έχετε βάλει. Τέταρτο. Ναι, ναι. Περίμενε. Τι είναι αυτό. Πεταλουδίτσα. Πέθανε. Νυχτερίδα. Από το ανέκδοτο, αυτό τον τοίχο τον είδες, εγώ όχι. Από αυτό. Από αυτό, ναι. Έχω καταστρέψει και το πλατό εδώ. Λοιπόν, παιδιά, πάμε είναι... στο τελευταίο. Α, έχουμε κι άλλο. Ναι. Έχουμε τον... Για πες. Το επόμενο. Ναι. Ελέφαντας είναι αυτό, εντάξει. Ναι. Έλα, ρε, φίλε, πάρα πολύ. Τι, παιδιά, εγώ έχετε βρει τώρα το μάστερ. Εγώ τα κάνω καλά, δεν είναι. Ισχύει κι αυτό. Ναι, πάω εγώ τώρα, παιδιά. Καλά, πάμε, εγώ θα καθίσω εδώ στη δική σου τη θέση. Για κάθισε. Καλά. Θα παρακολουθήσω. Ξεκινάω από το δεύτερο. Ωραία. Αχ, τι είναι αυτό. Αυτό είναι... Ναι, όχι. Κότα. Ναι. Κόκορας. Ναι, κότα είναι, κότα. Ναι. Εντάξει, έκανα και τον κόκορα, άλλο μετά, για να καταλάβεις. Άλλο εγώ σκέφτηκα. Σου χωρέω τώρα. Ωραία. Φιδί. Ναι. Μπράβο. Δεν είμαι πάρα καλός, πολύ καλός. Καλός, καλός. Το επόμενο... Εντάξει, δεν θέλει και πολύ φαντασία. Γοριλάς. Μαϊμού. Πυθικός. Πολύ δυνατά το έκανες. Έλα. Γορίλας, πίθηκος, ουρα... Όχι. Χιμπατζής. Είπες όλο το ζωικό, Βασίλη. Πάω στο επόμενο που είναι πανεύκολο. Ναι. Σκύλος. Φάουλ. Έκανε ήχο. Δώστε μου πόντο. Ανέπνεα. Απλά. Έκανες ήχο. Δεν αναπνείσαι. Τώρα γιατί δεν αναπνείσαι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και πάω στο τελευταίο που... Τώρα γίναμε. Αχ, πώς θα το κάνω αυτό. Πώς θα το κάνω, ρε παιδιά. Ναι, αυτό σκεφτόμουν, αλλά με βοηθάνε από πάνω τώρα. Συγγνώμη για αυτό που γίνεται. Είναι inside τέτοια. Με βλέπεις. Ναι. Πώς το κάνουμε εδώ μεταξύ. Παιδιά, τι κάνει το παιδί. Τι κάνεις. φάουλ, γουρούνι. Φάουλ, έκανε ήχο. Έκανα ήχο, αλλά δεν θα το καταλάβαινες αλλιώς. Έχω γίνει εδώ με στις λάσπες. Φάουλ και τώρα είμαστε ισοπαλία, γιατί έκανα 2 φάουλ. Έκανες 2 φάουλ και τώρα είμαστε ισοπαλία και κάπως έτσι μπορώ να έρθω από εκείνη κομμάτζο να τους αποχαιρετήσουμε. Όλους. Έχασα. Έχασες, όχι, όχι, ισοπαλία είμαστε. Ισοπαλία δεν υπάρχει. Ποιος κέρδισε. Αφού είμαστε ισοπαλία, θέλετε να βάλετε από άλλη μία και να το προσπαθήσουμε. Θέλουνε. Δεν θέλουνε. Άρα είμαστε ισοπαλία. Όχι, κέρδισα. Δεν κέρδισε ο Μάτζος. Κέρδισα. Αφού έχει κάνει 2 φάουλ και έχω κάνει 2 φάουλ. Το είπα Ορφέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζο, για τη συνεργασία. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Δεν πειράζει που έχασες.
Εγώ να κάνω. Ο, βγαίνει. Ωραία, άμα το βρεις αυτό, κερδίζω. Ωραία. Τι? Α, ωραία, ναι. Πελεκάνος. Άντε, ρε, κάνουν έτσι πελεκάνοι. Φλαμίνικο. Φλα. Παιδιά, θα πάει κανένα μισά ώρα, να ξέρετε. Στρουθοκάμιλος. Ναι, είναι αυτό που έχει το βαθύ το τέτοιο. Όχι, ρε. Άμα ή μου κάνεις. Όχι, ε. Ο Κώστας μου λέει κάτι στο πάτωμα και προχώρα. Υπάρχει και τραγούδι. Καρχαρίες. Ωραία, παιδιά, θα αφήσουμε. Κέρδισα ό,τι και να... Θες να... Ναι. Να. Να με τρελάνεις. Να με παρασύρεις. Να με δαγκώσεις. Ήταν ο κορκόδηλος. Κροκόδηλος. Κρο. Κροκόδηλος δεν είναι έτσι. Πώς είναι. Θα μπορούσα να κάνεις έτσι. Τι έκανα τόση ώρα, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Έκανες στο πλάι και στο πλάι. Σαν να κάνεις κολαβάκια. Οκ, εντάξει, Νίκο Μάτζο, έλα. Έγινε. Παιδιά, ανανεώνουμε σε ένα επόμενο πάντα καλοκαίρι. Σε ένα επόμενο πάντα καλοκαίρι. Μένετε σαν συντονισμένοι. Σαν να κάνουμε δελτίο καιρού. Ναι, πάμε πάλι. Παιδιά, ανανεώνετε σε ένα επόμενο πάντα καλοκαίρι. Στους 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικά, 2 με 4 μποφόρ. Δεν είμαστε καθόλου καλά, πάμε γεια να φύγουμε. Σας, έλα, γεια σας.